Ανοιχτό τουρνουά επιτραπέζια αντισφαίριση διοργανώνει το τμήμα αθλητισμού του ΔΟΠΑΦΣΚΟ σε συνεργασία με τον αθλητικό όμιλο επιτραπέζια αντισφαίριση αύριο 6 Αυγούστου, Σάββατο, ώρα έναρξη 5 το απόγευμα. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. Κύριε Μεναΐδη, η συμμετοχή των παιδιών είναι μεγάλη, υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί μετά το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι ασχολούνται και με το πινκ-πονγκ. Βέβαια, είναι ένας καινούργιος σύλλογος που έχει γίνει στην ΚΟ από τον Μάρτιο του 2015. Λειτουργούμε περίπου ένα χρόνο και έχουμε γύρω στα 40 παιδιά. Κατά καιρούς έχουν περάσει γύρω στα 60 παιδιά από εμάς. Τα 40 τους άρεσε πολύ και συνεχίζουν. Μεγάλος αριθμός. Εντάξει, για την αίθουσα που έχουμε είναι αρκετός. Μελλοντικά, αν μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αίθουσα, θα μπορούσαμε η να... Η αίθουσα πού ακριβώς βρίσκεται? Η αίθουσα είναι χορηγή από το δεύτερο Λύκειο ΚΟ και ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Καθηγητών που μας παραχώρησε την αίθουσα. Και αν δεν υπήρχε η αίθουσα δεν θα γινόταν τίποτα. Πολύ ωραία. Η προπόνηση τώρα πώς γίνεται, ποιες μέρες και τι ώρα? Προπόνηση για την καινούργια χρονιά, γιατί σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση της χρονιάς. Βλέπετε το γκρουπ των μεσαίων παιδιών. Η προπόνηση για την καινούργια χρονιά θα αρχίσει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Θα είναι κάθε μέρα από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε τώρα για το τουρνουά, το οποίο ξεκινάει αύριο και είναι το δεύτερο, έτσι δεν είναι? Ναι, κάναμε και πέρσι ένα τουρνουά σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΦΣ. Αύριο στις 5 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ έχουμε το δεύτερό μας τουρνουά σε συνεργασία πάλι με το ΔΟΠΑΦΣ και ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά του. Θα πάρουν μέρος τα παιδιά του συλλόγου μας και αν κάποιος άλλος θέλει να έρθει να δοκιμάσει, μπορεί να έρθει να δοκιμάσει. Ο πρώτος, τι γίνεται? Κύπελα και μετάλλια. Πάρα πολύ ωραία. Και από άλλα νησιά δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν? Υπήρχε ενδιαφέρον από τη Ρόδο, γιατί γίνεται και εκεί μια προσπάθεια να γίνει ένας σύλλογος καινούργιος στη Ρόδο. Έχει γίνει μάλλον, απλώς δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας, αλλά λόγω του καλοκαιριού είναι δύσκολο. Βέβαια θα τους φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή και θα μας φιλοξενήσουν και αυτοί. Ταλέντα υπάρχουν εδώ, τι γίνεται? Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά ταλέντα. Τον πρώτο χρόνο που πήγαμε και συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας, το Μάρτι που πήγαν τα παιδιά μας, άφησαν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Ο σύλλογός μας πήγε με 15 παιδιά, ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή από όλα τα σωματεία, όλης και της Αθήνας που ήταν εκεί και της υπόλοιπης Ελλάδος και έχουμε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Από ποια ηλικία ξεκινάει? Τα παιδιά ξεκινάνε από 6 χρονών, από την πρώτη δημοτικού μπορούν να ξεκινήσουν. Κάνουμε εκτός από το πικ-πονγκ, κάνουμε και διάφορες ασκησούλες να μάθουν να τρέχουν, ό,τι έχει σχέση με γυμναστική και αθλητισμό και παράλληλα κάνουμε και το πικ-πονγκ. Από την τρίτη δημοτικού εξειδικευόμαστε πιο πολύ πάνω στο τραπέζι. Πάρα πολύ ωραία και αύριο λοιπόν να υπενθυμίσουμε στο κλειστό γυμναστήριο, ναι. Όσοι θέλουν να δουν από κοντά τα παιδιά στις 5 η ώρα το απόγευμα, έτσι. Στις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ περίπου θα τελειώσουμε. Θα δουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και θα πιστεύω ότι θα αρέσει σε όλο τον κόσμο που θα έρθει. Πώς ξεκίνησες με το πινκ-πονγκ, τι ήταν αυτό που και άφησες κάποια άλλα αθλήματα? Μου είχε πει ένας φίλος πως είναι το πινκ-πονγκ, δεν το ήξερα. Mm-hmm. Και δοκίμασα την πρώτη φορά και μου άρεσε. Πόσο καιρό ασχολείσαι? Κάτι μήνες, δεν έχω πολύ καιρό. Θα πας καλά? Πιστεύω ναι. Είναι εύκολο? Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω. Πότε ξεκίνησες με το άθλημα, με το πινκ-πονγκ? Ένα χρόνο. Εντυπώσεις? Καλές. Δηλαδή, μου αρέσει, κάνω άθλημα που με ενδιαφέρει. Οι αντιδράσεις από τους φίλους σου? Καλές. Μπάσκετ, ποδόσφαιρα, τα αφήνουμε στην άκρη και ασχολούμαστε με αυτό το άθλημα που αρέσει σε σένα γενικά, έτσι είναι? Ναι. Έχεις πάρει μέρος σε κάποιους αγώνες? Ναι. Και πώς θα πήγες? Μια χαρά. Αύριο στο τουρνουά θα πάρεις μέρος? Ναι, θα πάρω μέρος. Το όνομά σου? Κωνσταντίνος. Και το επίθετό σου? Αγγελίνης. Ευδοκία, για πες μας εδώ, πώς θα πας? Είναι ωραία, ναι. Πόσο καιρό ασχολείσαι? 5 μήνες. 5 μήνες και δεν βαρέθηκες? Όχι. Συμμετείχεις σε κάποιους αγώνες?
Ναι, κάναμε πριν 2-3 μήνες έναν αγώνα. Πάρα πολύ ωραία. Τους κερδίζεις όλους? Ένα λουπουδάκι βγήκε πρώτο και εγώ βγήκα δεύτερη. Εδώ λέω, τους κερδίζεις την προπόνηση? Μία χάνεις, μία κερδίζεις. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος τι είναι, αγόρι ή κορίτσι? Αγόρι. Αγόρι, ε. Και εσύ παίζε με τα κορίτσια. Λοιπόν, έχουμε τον Κάρολο, ο οποίος ίδρωσε. Τι γίνεται, τα νικήσαμε, χάσαμε, τι έγινε? Χάσαμε. Γιατί έτσι? Ότι είναι και μεγαλύτεροι μας και καλύτεροι, πηγαίνουν και πιο πολλές φορές εδώ. Πόσο καιρό ασχολείσαι? Τρεις μήνες. Τρεις μήνες, τα πάμε πολύ καλά, είναι εύκολο το πινκ πονγκ? Ναι, είναι. Δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Όχι. Το μπάσκετ? Ναι. Αλλά ασχολείσαι με το πινκ πονγκ, ε? Ναι. Ο μπαμπάς παίζετε μαζί καθόλου? Όχι. Δεν παίζετε μαζί? Ναι. Εδώ με τους φίλους. Πήρες μέρος σε αγώνες σε αυτούς τους τρεις μήνες? Όχι. Αύριο? Ναι. Θα πάρεις, έτσι? Ναι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και να τα πας έτσι πολύ όμορφα. Δεν πειράζει. Άμα χάνεις, κάποια στιγμή θα κερδίσεις. Γεια σας. Μικρός. Ναι. Πόσο χρονών? 7,5. Λοιπόν, να πάμε καλά? Ναι. Τι γίνεται τώρα εδώ? Καλά. Ωραία. Παίζουμε. Ο αντίπαλος εκεί είναι δύσκολος? Κάπως. Σε κερδίζει? Μια το κερδίζω, μια με κερδίζω. Πόσο καιρό ασχολείσαι? Αρκετό καιρό. Πόσο, 1-2 χρόνια? Όχι χρόνια, μήνες. Ναι. Αγώνες πήραμε μέρος? Ναι, πήραμε, έχω πάει. Τα πήγαμε καλά? Καλά τα πήγαμε. Δηλαδή, για πες μας εδώ, πώς πιάνεις την ρακέτα εδώ? Σαν πιστόλι. Ναι. Ανοίγουμε τα δάχτυλα. Ναι. Τη βάζουμε μέσα. Ναι. Εδώ. Για ναι. Να σε δούμε, για να σε δούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης, είπαμε. Ο Μιχάλης, ο Νικόλας, για να δούμε ο Νικόλας από εδώ πώς θα πιάσει την μπάλα και για να δούμε, πάρα πολύ ωραία, τέλεια.